Από το νοτιότερο σημείο της χώρας ξεκίνησε σήμερα τη διήμερη περιοδία του στα Χανιά ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος πραγματοποίησε σύντομη επίσκεψη στο φυλάκιο της Γάβδου. Σας θυμίζω ότι αυτό το διπορικό ξεκίνησε πριν λίγες εβδομάδες από τον Εύρο, προχώρησε τα Χριστούγεννα στο Καστελόριζο, χτες στους Οθωνούς, σήμερα στη Γάβδο, σε κάθε σημείο της χώρας. Οι ένοπλες δυνάμεις, τα στελέχη μας, στρατεύσιμοι μας δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό με υψηλή αίσθηση αφοσίωσης. Και νομίζω ότι η ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας είναι να βρίσκεται κοντά τους, να μιλάει μαζί τους, να μπορεί μέσα από την συνεννόηση και τη συζήτηση να παίρνει συγκεκριμένα μηνύματα και να χαράζει συγκεκριμένες πολιτικές. Με ελικόπτερο Super Puma μετέβει στη συνέχεια στην 115 πτέρυγα μάχης με επόμενο σταθμό της εγκαταστάσεις του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης. Επιθεώρησε το εμβολιαστικό κέντρο, τη μονάδα καταδυτικής υπερβαρικής ιατρικής και ξεναγήθηκε στους θαλάμους και το τμήμα επιγόντων περιστατικών. Σε δηλώσεις του προς τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αναφέρθηκε στη βούληση της πολιτικής ηγεσίας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του προσωπικού, ώστε με αφοσίωση να άσχει τα καθήκοντά του με αφορμή και τη λειτουργία νέων σημείων διενέργειας τεστ αντιγόνου σε χώρους των ενόπλων δυνάμεων. Συνεισφέρουν παντού. Ήδη σήμερα ανακοινώθηκε ο διπλασιασμός των σημείων που διενεργούνται τα rapid test από πλευράς των ενόπλων δυνάμεων. Συμμετέχουμε από την πρώτη στιγμή στην επιχείρηση Ελευθερία για το κομμάτι που αφορά στην μεταφορά των εμβολίων κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη καιρική σε όλη την Ελλάδα και βέβαια η συμμετοχή μας στα εμβολιαστικά κέντρα νομίζω ήταν καταλυτική. Έτοιμοι να προχωρήσουμε όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν στη φροντίδα των στελεχών μας. Προχωράνε οι εξοπλισμοί, προχωράνε τα μέσα. Η κυβέρνηση έχει επενδύσει στο κομμάτι των όπλων δυνάμεων. Θέλουμε η χώρα μας να είναι πρωταγωνίστρια, να είναι ισχυρή, να παραμένει η πυλώνα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο, η καθημερινότητα είναι εκείνη που αφορά ένα επιπλέον στοίχημα για όσους βρισκόμαστε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Σε ερώτηση του σταθμού μας για τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην Υπουργού Εξωτερικών Χρήστου Ροζάκη περί παρέτησης της Ελλάδας από την αξίωση των 12 ναυτικών μιλίων στα χωρικά ύδατα, ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε την αμετακίνητη θέση της ελληνικής πλευράς έναντι των τουρκικών διεκδικήσεων. Θα θέλετε να κάνετε και μια δήλωση για την τοποθέτηση Ροζάκη, να αποδυναμώνει την ελληνική θέση? Θα μου επιτρέψετε να παραμείνω στα ζητήματα τα οποία με απασχολούν καθημερινά. Νομίζω το ζήτημα των γεωπολιτικών αναλύσεων, υπάρχει το Υπουργείο Εξωτερικών, έχει κάνει ανακοίνωση και νομίζω ότι πέρα από οτιδήποτε διάφορες δηλώσεις γίνονται, είναι ξεκάθαρη το δόγμα μας, είναι ξεκάθαρη η βούλησή μας, είναι ξεκάθαρη η θέλησή μας, η χώρα μας να είναι πρωταγωνίστρια, να μην κάνουμε βήμα πίσω από όλα όσα ιστορικά μας ανήκουν. Στο περιθώριο της επίσκεψής του, ο κ. Χαρδαλιάς ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να διατεθούν κλίνες COVID προκειμένου να αποσυμφορηθεί το Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων και για το οποίο, όπως μας ανέφερε, είναι ζήτημα που δεν έχει τεθεί προς συζήτηση από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Αποκλειστικές πληροφορίες της Νέας Τηλεόρασης αναφέρουν ότι στον κ. Χαρδαλιά τέθηκε από την διεύθυνση του νοσοκομείου το ζήτημα της ανανέωσης των συμβάσεων 20 γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού, οι οποίοι συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία και του εμβολιαστικού κέντρου, οι συμβάσεις των οποίων λήγουν τον ερχόμενο Μάρτιο. Το θέμα καλείται να εξετάσει τώρα και να λάβει αποφάσεις η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.